Λοιπόν, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους όσους μας βλέπουν. Άλλη μια εκπομπή εδώ πέρα, στο κανάλι της Νέας Μύρνης, Κυριάκος Μαγκριώτης και Λάζαρος Μερδίτης. Γεια σας, γεια σας. Έχουμε να συζητήσουμε μερικά πραγματάκια. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για τον τελικό του Champions League κυρίως και κάποιες άλλες μεταγραφές. Είχαμε κάνει έτσι συζήτηση. Τώρα έχουμε κάποια άλλα νέα, λίγο πιο γενικά, δεν έχουμε για διοργανώσεις, έχουν τελειώσει όλες οι ευρωπαϊκές. Θα μιλήσουμε κυρίως για μεταγραφές, για κάποια θέματα με τα προκριματικά και για ελληνικές ομάδες. Θα κάνουμε έτσι μια συζήτηση, έχουμε μερικά πράγματα να πούμε. Για την εθνική έχουμε να πούμε κιόλας, είχαμε κάποιες εξελίξεις. Έχουμε έτσι κάποια πράγματα να έχουμε κάποια πιο ανοιχτά θέματα. Ναι, βέβαια πλέον. Είναι και μια περίοδος η οποία δεν έχει πάρα πολύ κινητικότητα. Ναι. Έτσι, δεν έχουμε αγώνες, δεν έχουμε τέτοια πράγματα, έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα και οι διοργανώσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από εθνική, έτσι. Να ξεκινήσουμε την εθνική. Είχαμε δύο αγώνες που θα ήταν αξιοσημείωτοι να τους αναφέρουμε. Ο πρώτος ήταν η Εθνική Ελλάδας εναντίον της Ιρλανδίας. Στην Αγία Σοφιά, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Παίξανε την Παρασκευή που πέρασε. Πρώτη φορά στο γήπεδο της ΑΕΚ η Εθνική. Πρώτος αγώνας της Εθνικής, εκεί πέρα. Η Εθνική κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με σκορ 2-1. Ήταν σημαντική νίκη, ειδικά αν αναλογιστούμε την πορεία την πρόσφατη της Εθνικής, γιατί δεν πηγαίναμε καλά, έτσι. Άρα έχει σημασία. Και είχαμε και έναν αγώνα ο οποίος ήταν εναντίον της Γαλλίας, εκτός. Στον οποίο χάσαμε 1-0 με πέναλτι, ακούστηκαν και πολλά πράγματα σχετικά με τη διαιτησία, σχετικά με τις δύο ομάδες αυτές, της Εθνικής Ελλάδας και της Εθνικής Γαλλίας. Με πέναλτι που έγινε δύο φορές, έτσι, γιατί το πρώτο ήταν ο Εμπαπέ εναντίον του Βλαχοδήμου και το πιάσε. Ναι, αλλά να μιλήσουμε λίγο, έχεις να κάνεις κάποια σχόλια για τον πρώτο αγώνα εναντίον της Ιρλανδίας. Το πρώτο αγώνα της Ιρλανδίας, πολύ καλά παίξαμε, όμορφες μπαλιές, όμορφο ποδόσφαιρο, ήταν και πρώτη φορά σε ένα καινούριο γήπεδο. Δεν έκανε νομίζω τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω. Σίγουρα παίζει ρόλο ο αγωνιστικός χώρος και γενικά το γήπεδο, το κλίμα. Εντάξει, αλλά ήταν ένας αγώνας εθνικής, είμαστε πιο ενωμένοι νομίζω σε αυτά. Ναι. Πίεζε αρκετά και η Ιρλανδία, αλλά η Ελλάδα κατάφερε και το έφερε το παιχνίδι πολύ ωραία και, έτσι, και το αποτέλεσμα που θέλαμε δηλαδή. Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Είναι αυτό που είπα πριν, αν αναλογιστούμε λίγο την πιο πρόσφατη πορεία, είναι σημαντική νίκη. Και νομίζω ακόμα και με τη Γαλλία, αν και χάσαμε, κάναμε μια καλή. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά παίξαμε. Βέβαια, εντάξει, να το πούμε κι αυτό, κάναμε και μερικά φάουλ, έγιναν και μερικά πιο σκληρά μαρκαρίσματα. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι και η Γαλλία έπαιξε πάρα πολύ άσχημα, έτσι. Εντάξει, ναι, δεν είναι ομάδα η οποία είναι σε φόρμα, ούτε φάνηκε νομίζω αυτό. Αλλά εντάξει, είναι λίγο κρίμα κιόλας να χάνεις 1-0 και από μια τέτοια ομάδα, ειδικά όταν έχει εννοείται. Καλή εμφάνιση. Όταν ειδικά είχες και την ευκαιρία να πάρεις ένα αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα βαθμό. 1-0-0. Ναι. Και ήταν και ένας αγώνας εκτός. Και αυτό έχει σημασία. Εκτός έδρας στο γήπεδο της Γαλλίας. Το Parc des Princes. Ναι. Ακούστηκε για τη διαιτησία αρκετά. Για τη διαιτησία του λαού, του Ισπανού. Ναι. Ο οποίος αυτός γενικά όπου κάνει όσα παιχνίδια έχει αναλάβει πάντα θα κριθεί και θα σχολιαστεί μετά. Εσύ θεωρείς ότι ήταν λίγο περίεργος σε αυτό που σφύραγε? Πάντα είναι λίγο περίεργος ο συγκεκριμένος διαιτητής. Και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και στα Ευρωπαϊκά παιχνίδια και στο Μουντιάλ είχε γίνει πολύ... κουβέντα πολύ έτσι. Ναι. Είχε σχολιαστεί με τις κάρτες, είχε δώσει 15 κάρτες στην Αργεντινή. Έγινε και στον αγώνα με την εθνική αυτή. Ναι. Έβγαλε την κάρτα και την έδειχνε σε όποιον έβρισκε μπροστά του, την έδινε. Σε όποιον έβρισκε και έδινε και μια κάρτα. Νομίζω ήταν στη φάση με τον Γκρισμάν που τραυματίστηκε. Ναι, που εντάξει. Ήταν ένα σκληρό μαρκάρισμα, το λιγότερο μπορούμε να πούμε. Έτσι. Είδαμε και εικόνες του Γκρισμάν, είχε τραυματιστεί αρκετά. Ναι. Είχε χτύπημα. Σοβαρό. Όπως βέβαια. Και η Ελλάδα έκανε κάποιες επιθέσεις, έτσι, κάποια σουτ. Δεν κλείστηκε πίσω και απλά προσπαθούσε να σταματήσει τη Γαλλία. Ναι, κάναμε μια προσπάθεια, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι δείχνει ότι έχει βρει λίγο τα πατήματά της.
Εντάξει, όχι τελείως προφανώς, δεν μπορούμε να μιλάμε από τώρα, αλλά δείχνει ότι βαίνει σε ένα καλό. Πώς να το πω. Δρόμο. Ναι, ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Και μ' αρέσει που έχουν οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους χημεία. Δηλαδή, αυτό που θες να δεις και αυτό που θέλει να κάνει ο ποδοσφαιριστής, θέλεις εσύ να κάνει ο ποδοσφαιριστής σαν θεατής, το κάνει. Βέβαια, δεν τους βγαίνουν πολύ. Δηλαδή, κάτι βαθιές μπαλιές που έβλεπα προχθές, κάτι τέτοια δεν πολύ. Δεν τους πολύ έβγαιναν. Πολύ δυνατές μπαλιές, πολύ. Ο ένας ο παίκτης μπορεί να ήταν πιο μπροστά και η μπάλα να ήταν πιο. Η μπαλιά πιο ήρεμη. Δεν τους έβγαιναν πολύ, αλλά οι ιδέες είναι πολύ καλές. Το οποίο αυτό στην προπόνηση και γενικά με τη δουλειά μπορεί να διορθωθεί και να δούμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και να σου πω, δεν το αποκλείω. Θα μου πεις πολύ δύσκολο με Ολλανδία και με Γαλλία, αλλά δεν αποκλείω ότι η Ελλάδα μπορεί να έρθει και δεύτερη. Έχουμε πάντως και δύο αγώνες οι οποίοι θα έρθουν σε κάποιους μήνες, έτσι, οι οποίοι είναι αρκετά κρίσιμοι. Ναι. Είναι και δύσκολοι αγώνες με Ολλανδία και Γαλλία. Πρέπει να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή, άμα έτσι όπως παίξαμε με την Γαλλία εκτός έδρας, παίζαμε εντός με την Ολλανδία, αν όχι νίκη, θα το πω, αν όχι νίκη με μικρό σκορ, 1-0, 2-1 και αυτά, 1-0-0 το έχουμε. Πάντως, με την Ολλανδία. Πάνω σε αυτό το οποίο είπες, θεωρώ πως και οι παίκτες που έχουμε δεν είναι κακοί. Έτσι. Όχι. Θεωρώ πως είναι αρκετά ποιοτικοί οι παίκτες και το έχουν δείξει ειδικά τα τελευταία χρόνια κάποιοι από αυτούς. Είναι ο Βλαχοδήμος, τερματοφύλακας που παίζει Champions League κάθε χρόνο και βγήκε πρωταθλητής με την Πενφίκα φέτος. Σταθερή αξία. Ναι. Έχουμε και τον Πασχαλάκη και τον Αθανασιάδη στο τέρμα που είναι και αυτοί καλοί. Ναι. Μπακασέτας. Μπακασέτας. Έχει δείξει πολύ καλά σημάδια για το εξωτερικό που είναι, έχει κάνει φοβερά πράγματα. Που έχει γίνει και αρχηγός πλέον. Ναι. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και στην ΑΕΚ που αναδείχθηκε, που πήρε και το πρωτάθλημα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός, ήταν και από τον Πανιόνιο, να πούμε. Από τον Μπακασέτας. Από τότε είχε δείξει πολύ καλά σημάδια και στην πορεία του μετά. Ναι. Είναι ο Τσιμίκας που είναι. Που έχει, εντάξει, όχι βασικός, αλλά έχει πολύ μεγάλο ρόλο στη Λίβερπουλ. Είναι ο Μαυροπάνος που είχε παίξει Arsenal, που ναι, τον θέλουν και άλλες ομάδες και τώρα παίζει Bundesliga. Ο Γιακουμάκης. Είναι ο Μάνταλος, είναι αρκετοί οι οποίοι παίζουν τέλος πάντων, οι οποίοι μπορούν να δώσουν πράγματα. Και θεωρώ πως κάτι θα γίνει έτσι. Μπορούμε να το παλέψουμε. Είναι αυτό που πάμε πριν με λίγη δουλειά, μου προσέξουν κάποια πράγματα λίγο παραπάνω και άμα είναι και φυσιολογικές συνθήκες και με τη διαιτησία και με τα πάντα, θεωρώ πως θα είμαστε αρκετά καλά. Ναι. Θέλω να είμαι αισιόδοξος με την εθνική, τουλάχιστον να βγει δεύτερη θέση, να περάσουμε στο Euro. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι πως οι τελευταίες διοργανώσεις ευρωπαϊκές το είχαμε αναφέρει, νομίζω, ήμασταν και εκτός, έτσι. Ναι. Δεν είναι καλό αυτό, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι η εθνική, εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια, πριν μια δεκαετία περίπου, ήταν παρούσα σε διοργανώσεις, έτσι. Ακόμα και στο Μουντιάλ, νομίζω, ναι, το 2014 ήταν. Το 2014 είχαμε περάσει και ναι, στην επόμενη φάση. Και στα πέναλτι είχαμε χάσει, αν θυμάμαι καλά, από την Κώστα Ρίκα. Με την Κώστα Ρίκα, με το χαμένο πέναλτι του Φάνι Γκέκα. Ναι. Κόντρα στον Νάβας που είχε αναδειχθεί τότε και τον πήρε Ρεάλ μετά. Το οποίο βέβαια είχε ακουστεί, νομίζω, αυτό τότε, ότι ο τερματοφύλακας που είχε αποκρούσει, νομίζω, το πέναλτι αυτό. Ήταν, ο Νάβας είναι, ο Νάβας. Ναι, ήταν πιο μπροστά από τη γραμμή. Δηλαδή θα πρέπει να δοθεί επανάληψη στο συγκεκριμένο, νομίζω. Αυτό λέω, μια μικρή επιφύλαξη. Τώρα μιλάμε για 9 χρόνια πριν. Εντάξει, ναι, και δεν παίζει κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Που δεν υπήρχαν ούτε VAR ούτε τίποτα τέτοιο. Ναι, άμα σκεφτούμε τώρα ότι έχουμε το VAR, έχουμε άλλους κανόνες, είναι πιο προσεκτική γενικά στα θέματα. Δηλαδή και στο πέναλτι με τη Γαλλία, αλλά και στο πέναλτι της Ελλάδας με την Ιρλανδία. Είχαμε πολλά λεπτά που περιμέναμε να πάρθει η απόφαση. Το VAR, πέρα από ότι έχει σώσει αρκετές φάσεις σε πολλές περιπτώσεις, νομίζω στην Ελλάδα το έχουμε από τον τελικό κυπέλλου του 19, νομίζω πρώτη φορά είχε δοκιμαστεί, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω στον τελικό του 19 είχε δοκιμαστεί πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ναι. Νομίζω για την εθνική. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί για μία σεζόν το κύπελο συγκεκριμένα δεν είχε VAR. Είχε το πρωτάθλημα, δεν είχε το κύπελο. Μπορεί να είναι την επόμενη, αλλά θυμάμαι σίγουρα ότι στον τελικό κύπελο του 19, ο οποίος νομίζω ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, είχαν το VAR. Όπως και να έχει. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι το VAR έχει βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις. Και όπως είπαμε με την εθνική,
μπορούμε να πάρουμε κάποια αποτελέσματα αν είμαστε λίγο προσεκτικοί και δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Το ελπίζουμε όλοι. Εννοείται. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για την εθνική, έτσι. Για τους δύο αγώνες. Ναι, αυτοί οι δύο λίγο αγώνες πολύ... που έγιναν, ένας εντός, ένας εκτός, μία νίκη, μία ήττα. Εντάξει. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν συνέχεια. Ναι, αυτά λίγο πολύ σχετικά με την εθνική. Τώρα στα υπόλοιπα, αρχικά αναφέρουμε αυτό που να το αναφέρουμε στην αρχή. Αυτή είναι η προτελευταία εκπομπή. Η επόμενη θα είναι η τελευταία μας, στην οποία μάλλον θα έχουμε και κάποιον καλεσμένο μαζί. Θα το δούμε. Αλλά ό,τι έχει να κάνει τώρα να μιλήσουμε για κάποιες μεταγραφές ή για κάποια ακόμα πράγματα σχετικά με τα προκριματικά και τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε λίγα πράγματα να πούμε. Δεν γνωρίζουμε βασικά. Ένα μικρό σχόλιο πριν πούμε για τις μεταγραφές. Γιατί να μιλήσουμε για τις μεταγραφές πρώτα καλύτερα. Ας πούμε για τις μεταγραφές. Πολύ Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Πολύ Σαουδική έχει Αραβία. Πάρει όλους τους superstars. Έχει κάνει άλλες τόσες προτάσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί από άλλους superstars. Όπως π.χ. είχε κάνει στον Μέση. Πήρε τον Ρονάλντο τελικά. Απορρίφθηκε. Εντάξει, έχει πάρει τον Ρονάλντο εδώ και μισό χρόνο, ας πούμε. Είχε κάνει στο Μέση, απορρίφθηκε. Είχε κάνει στον Σον. Και αυτός. Έχει πέσει και αυτός τελευταία. Έχει πέσει, αλλά εντάξει, Σαουδική Αραβία. Ο οποίος είναι σε συζητήσεις, δεν ξέρουμε ακριβώς με ποια ομάδα. Και είχε κάνει και στο Λεβαντόφσκι, που έχουμε την πληροφορία ότι έχει γίνει από τη Σαουδική Αραβία. Πάλι δεν γνωρίζουμε την ομάδα, η οποία έχει απορριφθεί βέβαια. Και από τον παίκτη. Ήταν και ο Ροντρίγκες εκεί πέρα, έτσι, πριν έρθει η Ελλάδα. Ο Ροντρίγκες ήταν στη Σαουδική Αραβία και έπαιζε. Νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι ήταν στο Κατάρ. Α, ναι, ναι, μπορεί να έχει δίκιο. Αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε ότι γενικά πολλοί παίκτες τον τελευταίο καιρό τείνουν να πηγαίνουν προς τα εκεί. Εντάξει. Το είχαμε αναφέρει ότι το οικονομικό είναι πλέον μεγάλος παράγοντας. Σίγουρα γι' αυτόν τον λόγο βασικά πηγαίνουν. Αλλά έχουμε αρκετούς οι οποίοι είναι και μεγάλα ονόματα, οι οποίοι τώρα βαίνουν προς τα εκεί. Αρχικά, έχουμε ήδη τον Μπενζεμά που έχει ανακοινωθεί. Ο Μπενζεμά έκλεισε να πάει. Αλ Ιτιχάντ. Ναι, στη Σαουδική Αραβία και να παίξει. Βλέπουμε ότι η Chelsea, επειδή κάνει κάποια καθαρίσματα, γιατί είχε πάρει αρκετούς παίκτες τον τελευταίο χρόνο. Ναι. Και δεν τις είχαν βγει κιόλας, δεν έκανε καθόλου καλή σεζόν η Chelsea φέτος. Έκανε ένα ξεκαθάρισμα. Και πήγανε μερικοί εκεί πέρα. Ανακοινώθηκε πάλι από την Al Ittihad ο Καντέ. Ακριβώς. Το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα σαν προοπτική. Νομίζω πρέπει να. Μπορεί να το είχαμε αναφέρει ως ενδεχόμενο ότι υπάρχει πιθανότητα να πάει. Ναι, αλλά τώρα ανακοινώθηκε μέσα η εβδομάδα. Επίσημα. Θα είναι συμπαίκτης του Μπενζεμά. Και νομίζω και ο Ζίγεφ, έτσι. Ζίγεφ. Και ο Ζίγεφ της, της Τσέλσι και της Παρί. Ναι. Στην Αλ Νάσερ μαζί με τον Ρονάλντο. Συμπαίκτες, όπως και ο Μεντί, ο τερματοφύλακας ο Σενεγαλέζος, δεν έχει ανακοινωθεί. Αλλά πηγαίνει προς Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε ότι γενικά πολλοί παίκτες στην προσταγή και μεγάλα ονόματα, έτσι. Ναι, που... Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Ούτε εμένα, γιατί... Εντάξει, όχι με την έννοια ότι χάνει την αξία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, απλά... Βλέπουμε... Χάνουν την αξία τους ποδοσφαιριστές. Ναι, δηλαδή πηγαίνουν εκεί πέρα, χάνονται, δεν παίζουν στη Champions League, η οποία κακώς... Εντάξει, πέρα από τα ψέματα και όλα αυτά, είναι η top διοργάνωση από όλες τις ευρωπαϊκές και γενικά από όλες όσες υπάρχουν. Όλοι αυτό παρακολουθούν, οι περισσότεροι μάλλον. Δηλαδή, χάνονται και δεν τους δίνεται ευκαιρία να φανούν. Και είναι κρίμα όταν πηγαίνουν σε νεαρές ηλικίες. Γιατί εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για τον Ρονάλντο, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως μεγάλος ή για τέτοιους παίκτες. Αλλά όταν ο άλλος πηγαίνει σε μια νεαρή ηλικία που έχει ακόμα πράγματα να δώσει σε ένα σύλλογο στον οποίο βρίσκεται, είναι λίγο κρίμα. Καίγεται με λίγα λόγια ο παίκτης. Και φοβάμαι ότι αυτό θα συνεχιστεί κιόλας. Ναι, είναι και λίγο, πιστεύω ότι... Είναι η αρχή ακόμα. Αυτό είναι λίγο... Το έχουν πάρει πάνω τους οι πρόεδροι των ομάδων της Αραβίας, της Σαουδικής Αραβίας, τις δηλώσεις και τα σχόλια που είχε κάνει ο Ρονάλντο, που είχε πει ότι τα επόμενα 5 χρόνια το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας θα είναι στα top του κόσμου. Οπότε πήραν αυτή τη δήλωση οι πρόεδροι και προσπαθούν όντως να το κάνουν. Α, ότι το έχουν πάρει πολύ σοβαρά αυτό το, ναι, ναι, ναι. Το ενδεχόμενο. Εντάξει, μπορεί και αυτό, έτσι, γιατί δεν το λέει αυτό ο Ρονάλντο, δεν είναι οποιοδήποτε. Αλλά προσωπική άποψη δεν το πολύ πιστεύω. Θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και γενικά κάποια πρωταθλήματα εδώ πέρα, τύπου γερμανικό, ισπανικό πρωτάθλημα, Premier League και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι χάνουν την αξία του τόσο εύκολα.
Ναι, και έχουμε και άλλες μεταγραφές. Έχουμε καταρχάς τον Γκούντογκαν στην Μπαρσελόνα. Και αυτό το είχαμε αναφέρει σαν ενδεχόμενο. Δεν έχει γίνει τίποτα επίσημο, αλλά έχει ανακοινωθεί ότι... ανακοινωθεί. Λέγεται ότι έχει ήδη... ναι, λένε ότι έχει ήδη υπογράψει. Και απλά αναμένεται να παρουσιαστεί από την ομάδα. Βλέπουμε πάντως έτσι αυτή τη εβδομάδα έχει μια κινητικότητα. Ναι, μεταγραφών. Όπως να πούμε και ότι ο Ενκουκού, ο Γάλλος της Λειψίας, πήγε Chelsea, ανακοινώθηκε. Είναι επίσημο. Να δούμε η Chelsea τώρα τι θα κάνει και με, και με το ξεκαθάρισμα που κάνει με τους παίκτες που έχει πάρει, γιατί έχει δώσει πολλά λεφτά. Αλλά και με τους παίκτες που θα πάρει. Γιατί εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω κάτι καλύτερο από την Chelsea του χρόνου. Και φέτος περίμενα να δω κάτι καλύτερο, αλλά δεν έγινε. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει αυτούς τους παίκτες τους οποίους θα πάρει και με πώς θα τους δέσει και ο προπονητής πώς θα δουλέψει μαζί τους. Ελπίζω να έχουμε μια καλή εικόνα στη Chelsea του χρόνου. Όπως επίσης λέγονται, υπάρχουν και πολλά σενάρια. Βέβαια, αυτά είναι σενάρια, δεν είναι τίποτα συμφωνημένο ή επίσημο. Δεν υπάρχει επίσημο. Κάτι επίσημο. Για την Chelsea τώρα, έτσι. Για τον Mount με τη Manchester United. Που πιστεύω ότι θα είναι μια μεταγραφή που θα βοηθήσει τη United. Όπως και ο Havertz είτε στη Real είτε στην Arsenal. Arsenal ακούγεται πιο έντονα τελευταία, η Real ακούγονταν πιο παλιά. Ναι. Για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές ακούγονται επίσης για την Chelsea. Και βλέπουμε ότι έχει βάλει πολιτήρια σε πολλούς παίκτες. Είναι. Στο Καντέ, στο Μεντί. Που έχουμε να δούμε πει θα μπορέσει ότι... να καλύψει τις θέσεις και τι θα μπορέσει να κάνει. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις γενικά με την Chelsea? Εγώ πιστεύω ότι έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να πάρει πολλούς ποδοσφαιριστές, αλλά το έχει χάσει λίγο... Δεν ξέρω τι πατάκι που βρίσκεται λίγο. Ναι, έχει ένα πλάνο. Και σε αυτό θα πάμε μάλλον στην συζήτηση που έχουμε κάνει ήδη πολλές φορές, που παίζει ρόλο προπονητής. Ναι, γιατί και, και για τον Guardiola και για τους και για τον Ancelotti παλιότερα, που αλλάζει συνεχώς προπονητές. Όπως αυτό έχει γίνει και με την Bayern. Ναι, ότι δεν έχει μια σταθερότητα. Ναι. Και αλλάζει συνέχεια, γιατί ο κάθε προπονητής, το έχουμε ξαναπεί, είναι έχει προβληματικό τη δική του... αυτό. Ναι, εννοείται. Έχει τη δική του τακτική, το δικό του στυλ προπόνησης. Οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Ναι. Για να δούμε και με αυτό. Επίσης πολύ έντονα το έχουμε αναφέρει, πάλι δεν είναι τίποτα επίσημο. Ακούγεται ο Ασένσιο για την Paris Saint-Germain. Α, ναι, και αυτό είναι. Θα είναι αρκετά έκπληξη άμα γίνει. Γιατί η Paris πάντα παίρνει πόσους παίκτες, αλλά τελικά δεν κάνει κάτι. Τώρα δεν ξέρουμε και τι λεφτά μπορεί να του προσφέρουν. Πιστεύω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα ταιριάζει στην Paris. Βέβαια. Θα εξαρτάται και ποιοι θα μείνουν, τι θα. Καλά, εννοείται. Σίγουρα έχει φύγει ο Μέση. Μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Ναι, εντάξει, προφανώς. Έχει πάει στην Αμερική, στο Μαϊάμι. Αλλά μην υπάρξουν και παρεξηγήσεις. Δεν ξέρουμε και τι υπάρχει στα αποδυτήρια της Παρή. Γιατί γενικά υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν δέχονται να μην παίζουν. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Ασένσιο στην Παρή. Ναι, όπως πολύ ενδιαφέρον θα έχει, το είχαμε πει επίσης την προηγούμενη φορά. Ο Ασένσιο μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη. Ο Ασένσιο και ο Ίσκο. Οι δύο Ισπανοί τη. Ο Ίσκο εξαφανίστηκε λίγο. Ναι, είχε πάει σε Βίλια, αν δεν κάνω λάθος, και ναι. Εκεί. Ο Ασένσιο έχει λίγο. Έχει κάτι να δώσει. Όπως επίσης θέλω να δω πάρα πολύ πώς θα παίξει ο Μπέλιγχαμ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τον οποίο τον έχει ανακοινώσει, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής μέσα στην ομάδα και πώς θα τα πάει. Η Real, πώς θα παίξει. Χρειάζεται ενίσχυση. Η Real χρειάζεται ενίσχυση. Και ειδικά τώρα που έφυγε και ο Μπεντζεμά. Ναι, γιατί ο Μπεντζεμά ήταν και ένας από τους βασικούς αστέρες της, ας πούμε. Ναι. Σε αυτόν στηριζόντουσαν πάρα πολύ στην επίθεση. Να δούμε. Ήταν βασικός. Ο Χάρι Κέιν ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Για τη Real. Ναι. Ο Κέιν θεωρώ ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Μπεντζεμά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει αυτό μεγαλώσει αρκετά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ακολουθήσει στους στόχους που θα έχει Real του χρόνου. Ναι, εντάξει. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε, έτσι δεν μπορώ να το κρίνω από τώρα. Ο Μπέλιγχαμ σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Σε αυτό δεν διαφωνώ. Πάντως βλέπουμε ότι οι ομάδες ενισχύονται από νωρίς. Δηλαδή ήδη ναι. Είναι περίπου τέλη Ιουνίου, 22 έχουμε σήμερα. Και έχουν ενισχυθεί αρκετά, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές.
και ο Μακάλιστερ στη Λίβερπουλ. Θα έχει... το έχουμε αναφέρει. Όλα τα έχουμε αναφέρει. Απλά τώρα σχολιάζουμε πώς μπορεί να είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής στην τάδε ομάδα, ας πούμε. Α, στη Λίβερπουλ εννοείς ότι μπορεί να βοηθήσει. Θα ταιριάζει επίσης. Και είναι ένας παίκτης που παίζει στην Brighton. Είναι, δηλαδή, είναι συνηθισμένος στην Premier League. Οπότε τώρα θα είναι κόντρα στους ίδιους αντιπάλους σε μια ομάδα μεγαλύτερη. Και να πούμε και ότι η Liverpool θα παίζει Europa League του χρόνου. Όχι Champions League. Και αυτό χτυπάει κάπως άσχημα. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που στο ποδόσφαιρο δεν... Ακούς τα πιο τρελά πράγματα και δεν σου κάνουν εντύπωση πλέον. Γίνονται εκπλήξεις γενικά. Μετά από τον κορονοϊό που είχε ακολουθήσει αυτή η περίοδος περίεργη με το ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οπαδοί και τα σχετικά. Από τότε άρχισαμε να βλέπουμε λίγο παράξενα πράγματα, λίγο μη συνηθισμένα. Ναι. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Να δούμε πού θα φτάσει. Έχουμε ακόμα χρόνια για να κλείσει η δεκαετία αυτή. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε. Πάντως είμαστε σε μια περίοδο που πραγματικά. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Φαντάσου τώρα, πριν, πόσο να σου πω, 8 χρόνια, να σου δείχνει ένας φωτογραφία του Ρονάλντο στην Αλ Νάσερ, του Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι, ναι, του Μαρτσέλο στον Ολυμπιακό και του Χάμες. Και του Χάμες. Και Μπαρτσελώνα και Λίβερπουλ Europa League. Θα σου πω... Εντάξει, το με το Μπαρσελόνα και τη Λίβερπουλ γύρω παλέγγι, όχι, δεν θα το πίστευα, θα ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά γιατί μιλάμε για μεγαθύρια. Αλλά... Και τι θα σου έκανε εντύπωση, δεν θα σου έκανε εντύπωση ο Ρονάλντο στην Αλ Νάσερ. Για τον Ρονάλντο. Άμα σου δείχνει αυτή φωτογραφία πριν από 8 χρόνια. Θα σου πω. Α, πριν από 8 χρόνια. Αυτό λέω, ότι άμα σου δείχνανε αυτές τις φωτογραφίες. Κοίτα. Στο παρελθόν. Πώς σου φαινόταν. Επομένως, ναι, αλλά θα είχα λάβει υπόψη μου κιόλας ότι ο Ρονάλντο έχει μεγαλώσει. Καλά, εννοείται. Και όχι μόνο Ρονάλντο, γενικά. Και ο Μέση. Όλα αυτά. Απλά θα πίστευα, σίγουρα θα πίστευα ότι θα έχει φύγει από Ρεάλ, από αυτές τις ομάδες. Αλλά θα πίστευα ότι έχει πάει λογικά στην Πορτογαλία, ας πούμε, να παίξει σε μια ομάδα στην οποία ήταν πριν για να κλείσει την καριέρα του. Που δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο Ρονάλντο να γυρίσει η Ευρώπη. Βέβαια έχει ακόμα συμβόλαιο και του χρόνου. Έχει συμβόλαιο και του χρόνου, αλλά μπορεί. Ακούγεται, έχει μπει πολύ έντονα στο παιχνίδι Newcastle. Είχε γίνει πάντως μια συζήτηση, θυμάμαι, για τον Ρονάλντο, επειδή είχε κάνει μια άσεμνη χειρονομία σε οπαδούς που τον βρίζανε, ότι μπορεί να τον διώχνανε. Γενικά δεν τα πάει πολύ καλά στην. Στο να ανταποκρίνεται λίγο στις απαιτήσεις και σε αυτά που έχουν. Για τη Σαουδική Αραβία μιλάς. Ναι, ότι τους κανόνες, παιδί μου, που έχουν εκεί. Υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει έξαλλο τον πρόεδρο της Αλ Νάσερ να λέει ότι έχουμε εξοδέψει τόσα χρήματα και το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να πανηγυρίζει. Δηλαδή. Αυτό που εντάξει σίγουρα δεν είναι κλίμα αυτό ομάδας, έτσι. Ίσως είναι δυνατόν να μην μπορεί να ενταχθεί στο κλίμα εκεί, να μην μπορεί να ακολουθήσει γενικά τους κανόνες που έχουν θέσει εκεί πέρα. Και γενικά υπάρχουν βίντεο, έχω δει δηλαδή αποσπάσματα, προσπαθεί να κάνει τρίπλες, δεν του βγαίνουν. Ο παίζει στην Αραβία, δεν είναι ότι παίζει. Ναι, ναι. Κάνει ας πούμε μια προωθημένη μπαλιά σε ένα ποδοσφαιριστή συμπαίκτη του, άλλο δεν το καταλαβαίνει, φεύγει μπάλα στο κενό. Λάθη. Πέφτει κάτω, δηλαδή είναι πολύ. Ναι, αλλά για τον Ρονάλντο είναι αυτό που σου είπα. Ότι εντάξει, δεν θα μου έκανε μεγάλη έκπληξη το να έχει αρχίσει να πέφτει λίγο σε αξία και να παίζει σε πιο. Όχι ασήμαντες. Ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο πρωτοκλασσάτες όπως είναι η Ρεάλ, ας πούμε. Ναι. Και η Ιουβέντους. Αλλά για τον Μέση δεν θα μου ήταν έκπληξη το Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι και καλά, έκπληξη είναι και στην Παρή, έτσι. Ναι, αλλά η Παρή λες ότι είναι μια ομάδα. Άντε, πες, έχει δάξει. Ένα όνομα. Και έχει πάρα πολλά λεφτά να δώσει. Και είχε πάρει τον Neymar το 16. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Βέβαια, να πούμε ότι Αμερικοί έχουν πάει και άλλοι top ποδοσφαιριστές. Ναι. Έχει πάει στην LA Galaxy ο Gerrard, ο Beckham. Έχει πάει ο Ibrahimovic. Ο Ibrahimovic, πάλι LA Galaxy. Δηλαδή έχουν πάει. Απλά τώρα εντάξει, ο Μέση νομίζω ότι είναι εκτός. Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι στην Αμερική το ποδόσφαιρο δεν το έχουν όπως το έχουν στην Ευρώπη. Είναι λίγο δευτερεύον έως και τρίτο, τέταρτο άθλημα. Ναι, είναι τώρα το baseball, το rugby. Το NBA, το μπάσκετ εκεί πέρα, ναι. Που βλέπουν. Δεν παρακολουθούν τόσο πολύ, τόσο φανατικά ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το κακό. Άρα ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές, νομίζω αυτά είχαμε τα σχόλια. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε παραπάνω σχόλια για μεταγραφές και τέτοια. Την επόμενη εβδομάδα ίσως να έχουμε και να συζητήσουμε κιόλας. Ανάλογα.
Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι κάπου εδώ και επανερχόμαστε σε λίγο να μιλήσουμε για κάποια ακόμα νέα με προκριματικά για τέτοια. We'll be right back.
Χαίρετε, επανήλθαμε από το σύντομο διαλυματάκι. Τώρα έχουμε να πούμε μερικά πράγματα. Είπαμε για κάποιες μεταγραφές, είπαμε για την εθνική. Έχουμε να πούμε μερικά πράγματα για προκριματικά, για ελληνικές ομάδες. Ναι, διότι ξέρουμε τους αντίπαλους των ελληνικών ομάδων, μόνο για την ΑΕΚ δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε για Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκό, Άρη ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και επίσης έχουμε κάποια πράγματα για τις εμφανίσεις, γιατί ανακοινώθηκαν και αυτές. Υπάρχουν και κάποιες ακόμα φήμες για κάποιες εμφανίσεις, να πούμε και για αυτά. Τώρα πάμε λίγο με τα προκριματικά. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι αντίπαλο θα έχει μια Ισραηλίτικη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η πρώην ομάδα του Λιβάη Γκαρσία. Που παίζει εδώ στην Ελλάδα. Για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Conference League. Ναι. Μετά για τον Άρη. Να μην το σχολιάσουμε λίγο την κλήρωση. Α, ναι, οκ. Εντάξει, πιστεύω ότι το έχει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι σε δυναμική ναι, είναι καλύτερος. Θα πρέπει να ενισχυθεί βέβαια, γιατί φέτος ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή σεζόν. Εννοείται, και ότι άμα θέλει να περάσει και στην Ευρώπη και να κάνει κάτι και ναι. Εκεί, έτσι. Γιατί τώρα είναι και στο conference, είναι η τρίτη διοργάνωση. Ναι, αν χάσει, δεν έχει να πάει άλλο. Νομίζω είναι σχετικά εύκολη κλήρωση. Mm-hmm. Όχι σχετικά, μάλλον είναι εύκολη κλήρωση. Ο Άρης. Ο Άρης είναι με την νικήτρια ομάδα του παιχνιδιού Αραράτ Αρμενία ή την Εγνατία, αν το λέω καλά, Football Club, που η μία είναι ομάδα από την Αρμενία και η άλλη είναι ομάδα από την Αλβανία. Θα παίξουν μεταξύ τους και ο νικητής με τον Άρη. Να δούμε και εδώ πέρα άμα ο Άρης θα καταφέρει να προκριθεί. Ο Άρης γενικά δεν έχει συμμετάσχει νομίζω σε ομίλους ευρωπαϊκούς το τελευταίο καιρό, έτσι, από τότε που έχει... Όχι, έχει πάει προκριματικά, αλλά δεν έχει καταφέρει. Να δούμε αν θα τα καταφέρει τώρα. Είναι, πιστεύω, και εδώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, μπορεί να περάσει. Ναι, βέβαια, πρέπει να ενισχυθεί λίγο παραπάνω. Πάντα, όλες οι ομάδες που πρέπει να ενισχυθούν παραπάνω. Ναι, απλά ο Άρης παιδί δεν έχει κάνει κάποια πορεία που να έχει ξεχωρίσει. Έχει πάρει κάποιους παίκτες ο Άρης. Να δούμε. Και... πώς το λένε. Και να πούμε τώρα με τον Άρη ότι χθες έπαιξε και ένα παιχνίδι φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Μακάμπι Χάιφα και κέρδισε. Είναι σημαντική και η προετοιμασία, έτσι. 0-1 με γκολ του Λάζαρου Χρυστοδουλόπουλου. Καλό σημάδι είναι αυτό, γιατί η Μακάμπι Χάιφα, αν θυμόμαστε, είχε πάει στο Champions League, είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό, το Champions League. Και είχε πάει στους ομίλους και εντάξει, όπως είναι προφανές, δεν έκανε την καλύτερη πορεία, αλλά είχε σταθεί αξιοπρεπώς στους ομίλους της Champions League πέρσι. Ήτανε και σε έναν όμιλο με την Παρί, με την Μπενφίκα, αν κάνω λάθος. Ναι, με δύσκολες ομάδες. Ναι. Και έχασε χθες από τον Άρη στο φιλικό βέβαια, αλλά εντάξει. Έχει και αυτό. Είναι όμως σημαντικό, έτσι. Είναι η προετοιμασία. Έχει τη σημασία του. Μετά, ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα είναι και αυτός θα αντιμετωπίσει ομάδα που θα έχει κερδίσει σε άλλο παιχνίδι και θα είναι ή η Σερβέτ Γενέβης ή από την Ελβετία ή η Γκένκ. Ο Ολυμπιακός θα παίζει για Europa. Για Europa. Και μετά είναι και Παναθηναϊκός, έτσι. Ο Παναθηναϊκός με την Ντνίπρο, την Ουκρανική. Αυτή είναι και η αντίπαλη. Ο Παναθηναϊκός νομίζω το έχει, θα μπορούσε. Ναι, αν δούμε το ποδόσφαιρο που παίζε πέρσι. Ναι, θεωρώ ότι θα μπορούσε να περάσει. Γενικά είναι καλό να δούμε. Εντάξει, το ιδανικό είναι προφανώς όλες οι ελληνικές ομάδες να περάσουν για να πάρουμε πόντους. Να δούμε τι θα καταφέρουν. Μετά η ΑΕΚ νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ποιος ήταν ο αντίπαλος. Θα γνωρίζουμε 24 Ιουλίου. Έχουμε ένα μήνα. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Έχει μια πολύ καλύτερη προφανώς θέση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στα προκριματικά. Άρα περιμένουμε ακόμα να δούμε. Και έχει παραπάνω ευκαιρίες. Ναι, γιατί δηλαδή, και άμα να δεν μπορέσει. Έχει Champions League, έχει Europa, έχει το Conference. Έχει Conference μετά, ναι. Νομίζω στο Conference πρέπει να έχει περάσει σίγουρα. Νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά έτσι πιστεύω. Οπότε θα δούμε με ποια θα κληρωθεί στις 24 Ιουλίου. Θα γνωρίζουμε. Να το δούμε. Και να πούμε τώρα για την ΑΕΚ. Εντάξει.
ότι γνωρίζουμε δύο φιλικά σημαντικά που θα κάνει. Αν δεν κάνω λάθος, 18 και 13 Ιουλίου. Το ένα θα είναι με την Antwerp, την πρωταθλήτρια ομάδα του Βελγίου, και το άλλο θα είναι με τη Σακτάρ, την Ουκρανική. Δυνατές ομάδες γενικά. Δυνατές ομάδες. Θα είναι μεγάλη προετοιμασία. Ναι. Ναι, άρα σχετικά με τα προγραμματικά αυτά, ελπίζουμε όλες οι ελληνικές ομάδες να περάσουν και να φέρουν εκεί πόντους για την Ελλάδα, να δούμε έτσι καλό ποδόσφαιρο και καλή εικόνα. Όπως να δούμε και το ποδόσφαιρο που θα παίξει ο Ολυμπιακός και μέσα στη χρονιά, αλλά και στα ευρωπαϊκά και στην προετοιμασία, με τον καινούργιο προπονητή που έχει πάρει. Α, ναι, ναι, και αυτό. Μια και μιλάγαμε για μεταγραφές πριν να το αναφέρουμε και αυτό. Έχει πάρει καινούργιο προπονητή ο Ολυμπιακός. Diego Martínez, Ισπανός. Έχει μια φήμη γενικά καλή. Έχει εμπειρία στο Ισπανικό, νομίζω δεν έχει βγει εκτός Ισπανίας. Έχει προπονήσει την Οσασούνα, τη Γρανάδα και δεύτερη-τρίτη ομάδα Σεβίλης. Και την Εσπανιόλ. Πέρσι ήταν στην Εσπανιόλ, αν δεν κάνω λάθος, και τον πήρε. Έχει ένα βιογραφικό. Ναι, σίγουρα. Έχει έτσι μια καλή εικόνα. Σε ένα, όχι στις top ομάδες, αλλά σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το Ισπανικό. Ναι, άρα σχετικά με τα προβληματικά, αυτά τα λίγα λόγια. Και μετά έχουμε και τις εμφανίσεις των ομάδων που έχουν ανακοινωθεί. Ο Παναθηναϊκός, είδαμε ότι ανακοίνωσε τις εμφανίσεις του, είναι με την Adidas. Με την Adidas έχουν κλείσει μια συμφωνία καινούρια, γιατί πέρασαν με την Κάπα. Ναι, οι οποίες ήταν αρκετά έτσι αξιόλογες φανέλες, έτσι. Μοντέρνες εμφανίσεις. Ναι, έτσι, ωραίες. Η πρώτη είναι πράσινη με ρίγες. Έχει και μια, ναι, έχει. Ναι. Η δεύτερη είναι η άσπρη με λεπτές πράσινες ρίγες, επίσης όμορφη. Και η τρίτη είναι μια μαύρη, ίδιο σχέδιο και μοτίβο με την πρώτη, απλά σε διαφορετικό χρώμα. Μετά και ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός δεν γνωρίζουμε καμία πληροφορία. Για τον Άρη έχει βγει. Και του Άρη, ναι. Που θα είναι κατά κύριο λόγο μαύρη με δύο μεγάλες ρίγες κίτρινες. Εντάξει. Και στο μαύρο θα αναγράφεται συνέχεια Άρης FC, Άρης FC, Άρης FC. Εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο. Με μία λίγο πιο ανοιχτή, με ένα πολύ σκούρο γκρι πάνω στο μαύρο. Αν θα φαίνεται ωραίο, ίσως ήταν καλύτερο να φαίνονταν, ας πούμε, το όνομα της ομάδας πως είναι και καλά γραμμένο στο σήμα ελληνικά, Άρης, να αναγράφεται. Ίσως ήταν πιο ωραίο έτσι σαν εικόνα. Ναι, είναι μάτι. Ένα μοτίβο αυτό. Εντάξει. Η εκτός έδρας ήταν μια απλή κίτρινη με μαύρες λεπτομέρειες. Και η τρίτη, Μπορντό. Εντάξει. Σχετικά αναμενόμενες. Σε γενικές γραμμές, ναι, εντάξει. Απλές. Για την ΑΕΚ, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα από ό,τι φημολογείται, επειδή πήρε double φέτος, θα είναι κάτι το οποίο θα θυμίζει το τελευταίο double. Το τελευταίο double, το 78. Έτσι, τις φανέλες που είχε τότε η ομάδα που και το είχε πάρει. Κατά πάσα πιθανότητα θα μιλάμε για μια εμφάνιση εντελώς κίτρινη. Μόνο κίτρινη. Ίσου να έχει που στο κολάρο και στα μανίκια κάτω θα έχει μαύρες λεπτομέρειες. Όπως δηλαδή η εμφάνιση που είχε παλιά. Απλό γενικά σαν σχέδιο. Απλό. Να δούμε. Άρα ναι, αυτά είναι και τα λίγα σχόλιά μας για εμφανίσεις. Θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε επίσημα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Του ΠΑΟΚ έχουν βγει. Του ΠΑΟΚ δεν έχουν βγει ακόμα. Άρα περιμένουμε. Ούτε έχουμε. Του τουλάχιστον Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ούτε πληροφορία. Ναι, ούτε πώς θα είναι δηλαδή πάνω κάτω. Ίσως το αργούνε λίγο. Να δούμε. Ναι. Γενικά οι ελληνικές ομάδες δεν είναι και πιο άμεσες, δεν τα βγάζουν και πολύ άμεσα. Εντάξει, ναι, αργούνε λίγο γενικά σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ναι, αυτό ισχύει. Οι μεγάλες ομάδες μόλις τελειώνουν η σεζόν. Είναι πιο γρήγορες και οργανωμένες σε αυτό το ζήτημα. Άρα ναι. Και όπως να δούμε και τις εκτός της ΑΕΚ. Ναι, αλλά άμα δεν έχουμε ακόμη μια εικόνα για την. Για την εντός που θα έχει για την εκτός. Ναι, δεν μπορούμε. Όπως και για τις άλλες δεν μπορούμε να πούμε πώς θα είναι και οι εντός τους. Δεν ξέρουμε. Που λογικά σύμφωνα. Για την ΑΕΚ τουλάχιστον. Πάντως είχε. Ο Ολυμπιακός, επειδή είναι και εκείνος στην Adidas, φαντάζομαι ότι. Εντάξει, δεν λέω ότι θα είναι σαν το Παναθηναϊκό ακριβώς, απλά. Φαντάζομαι ότι θα. Ενδεχομένως να είναι στο μοτίβο κάπως. Ίσως η εκτός έδρας πιο πολύ που είναι. Ναι, ναι, ίσως το μοτίβο να μοιάζουν έτσι λίγο στον τρόπο. Πάντως για την ΑΕΚ λογικά. Έγινε στην ΑΕΚ. Είναι στην ΑΕΚ και λογικά θα ξέρουμε τα σχέδια επίσημα σε 10 μέρες περίπου. Ναι. Ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα ή ναι, πιο αργά. Περιμένουμε να δούμε. Άρα ναι, νομίζω θα είναι τα σχόλιά μας γενικά. Λίγο ναι, γενικά. Κάναμε και στιλιστικές έτσι, απόψεις. Το My Style Rocks. Είπαμε. Και αυτό. Γενικά ήθελα να πω ότι τώρα οι ελληνικές ομάδες που έχουν κλείσει συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες αθλητικών, όπως είναι η Adidas, ας πούμε η Nike,
δεν κάθονται να κάνουν αυτές οι εταιρείες. Εντάξει, είναι και λογικό για ελληνικές ομάδες τόσο, δηλαδή κάποιο καινούριο design. Ναι. Είναι το... Αυτές έχουν είναι και συνεργασίες με πάρα πολλές ομάδες. Ναι, τώρα η Nike όταν έχει να βγάλει για την Μπαρτσελόνα, για αυτά. Και η Nike κιόλας, επειδή και η Παρή νομίζω βγάζει και προϊόντα της Παρή, σίγουρα θα ασχολούνται περισσότερο με τις ομάδες οι οποίες προμοτάρουν και περισσότερο στα ρούχα τους. Και πόσο μάλλον η Adidas που έχει, ναι, Manchester United, Real, Bayern. Ναι. Οπότε είναι το κλασικό μοτίβο το αθλητικό της εταιρείας και έχουν βάλει τα σήματα των ομάδων. Εντάξει, το πολύ έτσι κλασικό. Ναι. Άρα ναι, αυτά είναι τα σχολεία μας λίγο πολύ και για τις εμφανίσεις και για τα προβληματικά, για μεταγραφές, για την εθνική. Την επόμενη εβδομάδα ξαναθυμίζω και ξαναλέω ότι λογικά θα έχουμε κάποιον καλεσμένο, θα το δούμε και μπορεί να έχουμε και κάποιο συγκεκριμένο θέμα συζήτησης, ανάλογα. Το βλέπουμε. Θα είναι έκπληξη, θα το δούμε. Αυτό ήταν μια άλλη μια εκπομπή με Κυριάκο Μαγριώτη, Λάζαρο Μαγριώτη μαζί σας. Εδώ στο κανάλι της Νέας Σμύρνης. Κάθε Πέμπτη 7 με 8. Θυμίζω ξανά, αυτή ήταν η πρώτη τελευταία μας εκπομπή. Την επόμενη εβδομάδα είναι τελευταία. Για φέτος. Ναι, γιατί ελπίζουμε και του χρόνου να συνεχίσουμε κανονικά και να συνεχιστεί όλη αυτή η εκπομπή που έχουμε κάνει. Αυτό. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και να είστε καλά. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ από εμάς. Νόμι. Επειδή κοινή γνώμη δεν μπορεί